Νικηφόρα πέρασε από την έδρα του Πελασγιακού, η πρωτοπόρος Αθλητική Ένωση Αιχινέων για την έκτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Β' Αυτιότητας. Η ομάδα του Γιάννη Περιβολιώτη επικράτησε με 3-1 με όλα τα γκολ του παιχνιδιού να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 53 με τον Σερέτη, ενώ 8 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα για την Αθλητική Ένωση Αιχινέων. Στο 78 ο Πελασγιακός μείωσε σε 1-2 με τον Ημέρη. 4 λεπτά αργότερα ο Γιάννης Γκούρλιας διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Ερχόμαστε από ρεπό, δεν το αφήσαμε το ρεπό, γιατί είχαμε καλό ρυθμό, κάναμε ένα φιλικό, ήρθαμε δηλαδή γεμάτοι από παιχνίδια, χωρίς κενό. Είμαστε καλύτεροι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Νομίζω είχαμε και κατοχή μπάλας σε όλο το παιχνίδι, ελέγξαμε το ρυθμό. Ήμασταν λίγο επιπόλαιο νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, δεν τελειώσαμε φάσεις, δεν είχαμε καλές τελικές πάσες, με αποτέλεσμα να πάμε στο ημίχρονο με 0-0. Κάνοντας κάποιες αλλαγές, νομίζω ότι βρήκαμε καλύτερο ρυθμό, πιέσαμε τον αντίπαλο ψηλά, προηγηθήκαμε 0-2 και φεύγουμε με 1-3 σε μια έδρα η οποία είναι καλή, μπορεί να είναι και η ομάδα τρέχει, δείχνει διάθεση μες στο γήπεδο, δείχνει ενθουσιασμό. Νομίζω ότι είναι δίκαιη η νίκη μας. Συνεχίζουμε τώρα να μπούμε σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε δύο παιχνίδια με δύο αξιόλογες ομάδες από τις καλές στον ομίλο, με τη Δίδυα και το Γιαννοκλάδη. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε στο τέλος του πρώτου γύρου να βρισκόμαστε εκεί που επιθυμούμε όλοι. Δεν ήμασταν τόσο κακοί όσο δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά ούτε και δικαιούμασταν και κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορούμε να πω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τις Ράχες. Είχαμε δύο διαστήματα πάρα πολύ καλά, ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά προς το τέλος. Δηλαδή ένα τέταρτο στο πρώτο και ένα τέταρτο στο δεύτερο, που μπορέσαμε και δείξαμε ανταγωνιστική. Η ομάδα είναι καλή δουλεμένη, έχει έμπειρους παίκτες, είναι άλλοι οι στόχοι, η δική μας στόχη είναι να φτιάξουμε ομάδα. Απλά θέλω να σταθώ σήμερα ότι ο καλός ο διαιτητής δεν φαίνεται στα λάθη. Ο καλός οδητής φαίνεται στον τρόπο που σφυρίζει. Σήμερα η εμφάνισή μας ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Σήμερα παίξαμε την ομάδα της Πελασγίας, μια ομάδα δυνατή, νεανική ομάδα με πάθος στην έδρα τους. Στο πρώτο μήχρονο δεν παίξαμε αρκετά καλά την μπάλα που ξέρουμε το ποδόσφαιρο που τόσο καιρό έχουμε προπονηθεί. Και είπαμε στο δεύτερο μήχρονο να μπούμε δυνατά. Τελικά προηγηθήκαμε με 1-0. Στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα και βάλαμε τον αγώνα στο ρυθμό μας. Πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στην περισσότερη διάρκεια πιστεύω ότι ήμασταν ακόμα και καλύτεροι. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και βγαίναμε στην αντεπίθεση. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, δεν καταφέρουμε να τις τελειώσουμε εύκολα. Αλλά έγινε ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Παρόλο που έχουμε νεαρούς παίκτες και παίξαμε απέναντι σε έμπειρους, νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο δεν φάνηκε καθόλου αυτό. Και συνεχίζεται μια πολύ καλή προσπάθεια που έχουμε κάνει. Πάνω απ' όλα είμαστε οικογένεια, είμαστε πολύ δυνατοί και μέσα στα αποδυτήρια και απ' έξω. Και πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται, θα έρθουν και οι νίκες. Και ακόμα και να μην έρθουν, σημασία έχει ότι περνάμε καλά και ότι βγαίνουν καινούργια ταλέντα, καινούργιοι παίκτες που σε λίγα χρόνια μπορούν να πρωταγωνιστούν.